οδηγείται σε ένα εκφυλισμό η διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής. Και εδώ ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Το Προεδρείο πρέπει να συντονίζει και να διευκολύνει τη διαδικασία και όχι να προχωράει σε κρίσεις και εκτιμήσεις που οξύνουν ακόμη περαιτέρω την κατάσταση. Δεν ήρθαμε εδώ να κάνουμε το οποιοδήποτε σόου. Εδώ ήρθαμε να συζητήσουμε και να ερευνήσουμε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Το σόου είναι για αλλού. Και δεν μπορούν, κατά τη γνώμη μας, σε αυτή την αντιπαράθεση η οποία εκδηλώνεται στα πλαίσια της Επιτροπής, να στοχοποιούνται εργαζόμενοι, οι οποίοι συμμετέχουν στην Επιτροπή, έτσι, ή να αξιοποιούνται τρίτοι για μια αντιπαράθεση η οποία είναι εντός της Επιτροπής. Τώρα, όσον αφορά για την ουσία του ζητήματος, και στην προηγούμενη φορά που είχε πρωτοτεθεί το ζήτημα για την εξαίρεση κυρίας Κωνσταντοπούλου, εμείς είχαμε τοποθετηθεί με μεγάλη σαφήνεια. Και όχι μόνο τώρα, αλλά και σε προηγούμενες εξεταστικές, αλλά και προανακριτικές επιτροπές, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι αντίθετο στον οποιοδήποτε αποκλεισμό με απόφαση της πλειοψηφίας, της σύνθεσης άλλης κοινοβουλευτικής ομάδας στην Επιτροπή. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για μια εξεταστική επιτροπή της Βουλής, η οποία τη σύνθεσή της δεν την αποφασίζει ούτε η πλειοψηφία, αλλά η εκάστοτε κοινοβουλευτική ομάδα. Και από αυτή την άποψη κάθε κοινοβουλευτική ομάδα έχει και την ευθύνη για το ποιοι αποτελούν τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής όσον αφορά τη δικιά της εκπροσώπηση. Γιατί κατά τη γνώμη μας η Εξεταστική Επιτροπή ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο και όχι στενά δικαστικό ή ανακριτικό έλεγχο. Οι Εξεταστικές Επιτροπές είναι κοινοβουλευτικά σώματα για την έρευνα μιας συγκεκριμένης υπόθεσης. Άρα και βεβαίως μπορεί να ασκεί τις εξουσίες με βάση τις διατυπώσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έχει δηλαδή οι αρμοδιότητες και ανακριτικών οργάνων, αλλά δεν αποτελεί με τη στενή έννοια ούτε ανακριτικό, ούτε δικαστικό, ούτε εισαγγελική αρχή. Ούτε ανακριτικό, ούτε δικαστική, ούτε εισαγγελική αρχή. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν μπαίνει κανένα κόλλημα για οποιονδήποτε συμμετέχει εδώ και αυτή τη στάση θα την τηρήσουμε και για άλλες υποθέσεις, εκτός βεβαίως αν υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία έτσι σχετίζονται με τη διερεύνηση της υπόθεσης.